Γεώργιος Μούρτος, επίτιμος καθηγητής στρατηγικής στο Πανεπιστημίο Πλήμωθ του Ηνωμένου Βασιλείου, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μούρτο. Χαίρετε, γεια σας. Κύριε Μούρτο, επειδή οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές, έχετε μια αρθρογραφία το τελευταίο διάστημα που περιγράφεται το ανάγλυφο, έτσι όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα το πολιτικό. Και μαζί θα ήθελα αυτό το ανάγλυφο να το ψηλαφίσουμε, να αποσαφηνίσουμε λεπτομέρειες για να καθαρίσει λίγο και η κρίση του μέσου ψηφοφόρου στο τι είναι, τι που είναι και κάπως δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μας κάνετε ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για το ανάγλυφο της πολιτικής γεωγραφίας έτσι όπως διαμορφώνεται ως επιφάνεια. Αλλά να διεισδύσουμε και στο κάτω επίπεδο, το οποίο είναι η κοινωνία, που τα ερεθίσματα, τα προβλήματα και όλα τα θέματα που απασχολούν το κάτω υπόστρωμα που λέγεται κοινωνία, διαμόρφωσαν συνεχεία και το πολιτικό ανάγκη. Ναι. Ξέρετε, σήμερα τυχαίνει να είναι μια επαιτειακή ημέρα. Είναι η επέτειος της αλώσεως της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, είναι άλλο η πόλης, είναι η άλωση γνωστή. Έπεσε η πόλης η Κωνσταντινούπολη και συνάμα και ταυτόχρονα έπεσε και ένας πολιτισμός 1200 ετών, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν ακυρώθηκε ο ελληνισμός. Και αυτό γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο ο ελληνισμός, ο οποίος απαρτίζεται από 8 πολιτισμούς και όταν υπάρχει μία φθορά σε έναν πολιτισμό αμέσως αναγεννάται ο επόμενος πιο δυναμικότερος. 8 πολιτισμοί, καταπληκτικό. Από τον Κυκλαδικό, Μινωικό, στην Κρήτη μία που μιλάμε, Μυκηναϊκό, κλασικό πολιτισμό, ελληνιστικό, ελληνορωμαϊκό, βυζαντινό και αμέσως μετά το Βυζάντιο αναπτύχθηκε ο πολιτισμός ο Ρωμαϊκός. Οι Ρωμιοί, οι λεγόμενοι, που ανέπτυξαν ένα καταπληκτικό πολιτισμό. Γιατί οι Ρωμοί, ενώ ήταν υπόδουλοι? Διότι στηρίχθηκαν στο λαϊκό στοιχείο. Αναπτύχθηκε η τοπικότητα, αναπτύχθηκαν τα κοινά, αναπτύχθηκε η κοινότητα. Και αυτό έδωσε την άνθηση στους Έλληνες να κυριαρχήσουν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο εμπόριο, στη διοίκηση, στη διπλωματία και μεγάλες εκτάσεις της Ελλάδος να είναι ελεύθερες, αυτόνομες. Το Αιγαίο, για παράδειγμα, και ο Ορεινός Όγκος. Το πρόβλημα ξεκινάει μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδος, που η Ελλάδα απέκτησε την ανεξαρτησία της ως ελληνικό κράτος, αλλά έχασε την κυριαρχία της. Δεν είναι κυρίαρχη σήμερα η Ελλάδα. Και επέτειο είναι αυτό που λέμε το κράτος, γιατί το κράτος εμφανίζεται για πρώτη φορά στον ελληνισμό. Μέχρι τότε, για 3.000 χρόνια, ο ελληνισμός δεν βίωσε ποτέ κράτος. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το κράτος αυτό είναι ένα εμφύτευμα στο σώμα του ελληνισμού. Είναι εξωελληνικό. Και τα στοιχεία του που χαρακτηρίζουν και σήμερα την πραγματικότητα, μία που οδεύουμε και στις εκλογές, τα στοιχεία του είναι ότι το κράτος αυτό από την αρχή του ήταν ξενόδουλο στις ξένες δυνάμεις υποταγμένο. Και τα κόμματα τότε είχαν τα ονόματα των ξένων δυνάμεων. Κυριάρχησε η κομματοκρατία, ενώ μέχρι τότε το κυρίαρχο στοιχείο στον ελληνισμό ήταν ο μεσαίος πολίτης, η μεσαία τάξη, η πόλης, ο λαός. Επιβλήθηκε η κομματοκρατία και ένα τρίτο στοιχείο ήταν η δυτικολαγνία, ενώ μέχρι τότε εμείς με τον οικουμενικό πολιτισμό εκπέμπαμε πολιτισμό προς όλες τις κατευθύνσεις. Ξαφνικά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους σταμάτησε αυτό και αρχίσαμε και γίναμε, αντί για πομπός, γίναμε δέκτες. Ό,τι ερχόταν από τη Δύση. Είναι το γνωστό, η γνωστή θεωρία των Γρεκογάλλων που κοραεί. Οι Γρεκοί να γίνουν δυτικοί, να γίνουν Γάλλοι. Και έτσι εμφυτεύτηκε και αυτή η ιδέα της ψωροκόστενας. Είμαστε φτωχοί, είμαστε ανήμποροι. Είμαστε υψωροκόστενα, άρα λοιπόν ας τρώμε και καμιά σφαλιάρα από τους τρίτους. Και έτσι αναπτύχθηκαν και αυτοί οι θεσμοί, οι εξωελληνικοί θεσμοί και ενοτροπίες μέσα σε αυτό το κράτος. Είναι καταπληκτικό.
Και ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η λεγόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ξέρετε, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένα νέο στοιχείο για τον ελληνισμό. Εμείς πάντοτε είχαμε τη δημοκρατία, κυρίαρχος ήταν ο λαός. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι προϊόν, όσο να σας φανεί και περίεργο αυτό, της φεουδαρχίας, της ευρωπαϊκής φεουδαρχίας. Γιατί τότε υπήρχαν εκατοντάδες φέουδα στην Ευρώπη και ο κάθε ένας φεουδάρχης εκεί ήταν ο κυρίαρχος. Όταν αυτά ήρθαν αντιμέτωπα το ένα με το άλλο, χρειάζονταν τη βοήθεια των ισχυρών μέσα στα φέουδα. Και αυτοί τότε οι ισχυροί ζητήσανε να έχουν μια αντιπροσώπευση στις αποφάσεις των τοπικών βασιλείων. Έτσι αναπτύχθηκε αυτή η αντιπροσώπευση. Δεν είχε καμία σχέση με τον λαό. Θα μπορούσε όμως, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφεται, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πλέον ή τουλάχιστον μέχρι και πρότινος, γιατί τώρα με τεχνολογία ίσως να υπάρχουν και τρόποι, θα μπορούσε μέχρι πρότινος, ας πούμε, από το διάστημα της μεταπολίτευσης να λειτουργήσει μια, για να μην το πάμε πιο πίσω, να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο άμεσης δημοκρατίας που περιγράφεται και να υπάρχουν και δικλείδες ελέγχου να μην χειραγωγείται. Να σας πω τώρα κάτι το οποίο είναι πολύ πρακτικό. Αυτό που περιέγραψα περί μιας Ευρώπης φεουδαρχικής με εκατοντάδες βασίλεια, δούκες, πρίγκιπες και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αυτό δεν ίσχυε, αυτό το σύστημα δεν ίσχυε σε μία μόνο σε ένα μέρος της Ευρώπης, διότι ήταν η άγονη πλευρά, ήταν άγωνο το μέρος και δεν το πολύ έφταναν εκεί πέρα οι φεουδάρχες, και αυτό ήταν η Ελβετία. Η Ελβετία ποτέ δεν βίωσε βασιλεία, ούτε πρίγκιπες, ούτε βασιλείς, ούτε δούκες, τίποτε απολύτως. Γι' αυτό εκεί πέρα δεν έπιασε για την προσωπευτική δημοκρατία, αλλά έπιασε η άμεση ελληνική δημοκρατία, που την εισήγαγε και ένας Έλληνας, ο Καποδίστριας. Αυτό πήγε να κάνει ο Καποδίστριας και στην Ελλάδα με την αναβίωση των κοινών, της τοπικότητας. Αυτό είναι το στοιχείο του ελληνισμού. Η τοπικότητα, ο πολίτης να παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις, να αποφασίζει, όχι ο αντιπρόσωπός του. Και φτάνω όμως σε αυτή την ειρωνία, όλο αυτό που περιγράφεται, που τον αφρό της δημοκρατίας, των μοντέλων διακυβέρνησης, που όλο αυτό που περιγράφεται τέλος πάντων, να το φέρνει ένας Έλληνας, να υπάρχει το άγαλμά του έξω από το κοινοβούλιο, να λειτουργούν ακόμη και μέχρι σήμερα τα καντόνια με αυτόν τον τρόπο και τα συνεχή δημοψηφίσματα για να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό της άμεσης δημοκρατίας, και οι σύγχρονοι ιστορικοί, μια μερίδα τουλάχιστον για να μην τους βάλουμε όλους μαζί, να θεωρούν και να περιγράφουν τον Καποδίστρια ως δικτάκτορα. Ξέρετε, εδώ κατηγορήσανε τον Χριστό. Δεν θα κατηγορούσανε τον Καποδίστρια. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα, η ανθρώπινη φύση. Και ξέρετε, το λέει αυτό και ο λαός με τον δικό του τρόπο. Αν δεν μπορείς να φτάσεις τους καρπούς ενός δέντρου, τους πετροβολείς. Αυτό συμβαίνει. Είναι στην ανθρώπινη φύση και δυστυχώς αυτή είναι μια μεγάλη αρρώστια και στον ελλαδισμό. Στην Ελλάδα μας χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, και οι εκλογές που οδεύουμε τώρα στις ευρωεκλογές είναι μια διαιώνιση, αυτές οι εκλογές, όπως και όλες οι άλλες, οι προηγούμενες από την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Είναι μια διαιώνιση της νεκρής φύσης του ελληνισμού. Νεκρώθηκε η φύση του ελληνισμού, η πολιτισμική φύση, μετά την κατάργηση των κοινών, της κοινότητας και της τοπικότητας, και δεν μπορεί να αναστηθεί το νέο. Διότι αυτός ο ελλαδισμός της κομματοκρατίας κρατάει όλους τον ελληνισμό, τον κρατάει δίχως να μπορέσει να αναστηθεί, να αναγεννηθεί. Είναι σε ένα εμφύλιο ουσιαστικά πόλεμο. Το κράτος με τον λαό. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν εξυπηρετεί καθόλου. Υπάρχει μια αδιαφορία των πάντων
υπάρχει αυτή η τεράστια διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και τώρα καλούν, ας πούμε, τον πολίτη να επιβεβαιώσει αυτή τη διαφθορά. Φυσικά ο πολίτης μέχρι στιγμής αντιδρά με τον τρόπο του, όχι μόνο ο πολίτης στην Ελλάδα, αλλά εμείς μιλάμε για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και στον δυτικό κόσμο, και αντιδρά με την τεράστια αποχή. Αυτό είναι το όπλο του πολίτη. Η τεράστια αποχή σε όλα τα επίπεδα. Εδώ στην Αθήνα, ξέρετε, βγήκε ένας δήμαρχος με το 12% του αθηναϊκού λαού. 12%. Ακόμη και η κυβέρνηση του 41% είναι 41% επί αυτών που πήγαν και ψηφίσανε. Αυτό όμως, κύριε Μούρντο, που περιγράφεται, τελικά είναι ένα αόπλο το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα, τουναντίον. Όταν υπάρχει αποχή, φαντάζομαι ότι οι κομματικοί στρατοί μιας ολιγαρχίας που κυβερνά, όπως αυτό περιγράφεται, ελέγχουν πολύ καλύτερα ένα μικρό ποσοστό από ότι ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί μέσα σε αυτό το μικρό ποσοστό σίγουρα θα είναι αυτοί που προσεγγίζουν τα κόμματα, τους κομματάρχες, τις πολιτικές παρατάξεις για ίδιο συμφέρον. Ίσως είναι μέσα και ένα ποσοστό από τους ανθρώπους που είναι εμποτισμένοι ιδεολογικά σε μια κατεύθυνση, έστω και αν είναι λάθος, ανεξάρτητα από το αν έχουν συναλλαγή, ας πούμε, με το κόμμα. Και όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν την πραγματική αλλαγή, εξειδανικεύοντας το ορθό στη συνείδησή τους, κάνουν αποχή, που βλέπουμε όμως ότι σε όλη την Ευρώπη, επειδή περιγράψατε και πριν από λίγο την πυκνότητα και την δύναμη που έχει ο ελληνισμός με το να έχει μέσα του, να εμπεριέχει στοιχεία από τους πολιτισμούς που αναφέρατε, βλέπουμε να μην, δηλαδή οτιδήποτε εθνικό να πυροβολείται από τα λεγόμενα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, έτσι, να πηγαίνει λίγο προς τα πίσω, ή ό,τι έχει να κάνει με την θρησκεία, και να παίρνει πολύ μεγάλο κεφάλι, να σηκώνει κεφάλι η ακροδεξιά. Να σας πω τώρα κάτι, δεν θα συμφωνούσα με το σκεπτικό στο εξής σημείο. Η αποχή είναι κάτι που φοβίζει τρομερά τις κομματικές ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό κάνουν αυτή τη μεγάλη καμπάνια να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί κόπτεται. Κόπτονται για τη δημοκρατία. Να γίνει δημοκρατικότερο το σύστημα. Όχι. Κόπτονται για την νομιμοποίησή τους. Διότι αν μια τεράστια αποχή σημαίνει απονομιμοποίηση των ίδιων των κομμάτων. Τελειώνουνε. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης πλέον. Δεν μπορούν να σταθούν. Αυτή είναι και γι' αυτό κάνουν αυτή τη μεγάλη καμπάνια. Να μας πείσουν ότι πρέπει να ψηφίσουμε, διότι έτσι θα αναδείξουμε τους εκπροσώπους μας κλπ. Τους εκπροσώπους που αυτοί διορίζουν. Δεν διορίζει εκπροσώπους ο λαός, γιατί τις λίστες τις κάνουν τα κόμματα. Δεν τις κάνει, ας πούμε, ο λαός ελεύθερα να πούν ποιους θέλουν να μπουν μέσα στη λίστα. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Φοβίζει και την Ευρώπη, τα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης, τα φοβίζει η τεράστια αποχή. Πάντως, για να φτάσουμε τώρα και στο διατάφτα και οδεύοντας προς το κλείσιμο, θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο το σημερινό ελληνικό πολιτικό ανάγλυφο εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση πλέον, δεν είναι ξεκάθαρο το τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα ιδεολογικά στο πρόγραμμά του, στο προσκήνιο. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα να μας δώσετε ένα ορισμό για το κάθε κόμμα, έτσι όπως τον εκτιμάτε εσείς. Τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνώντα παράταξη? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ποτ πουρί, ένα ιδεολογικό ποτ πουρί. Από όλα έχει ο Μπαξές. Δεν είναι τίποτε ξεκάθαρο εκεί μέσα. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει τίποτε και φυσικά δεν έχει μια κατεύθυνση ιδεολογική. Αυτό είναι λίγο φαινότερο. Υπάρχουν τεράστιο χάσμα εσωτερικό και φυσικά και με τον λαό τεράστιο χάσμα. Και ξέρετε, γενικώς η Νέα Δημοκρατία μετά την μεταπολίτευση έχει ένα μεγάλο κόμπλεξ προς την αριστερά. Υιοθετεί κάθε τι αριστερό. Πολλές φορές υιοθετεί αριστερές λογικές και πολιτικές
που δεν θα τολμούσε ούτε η ίδια η αριστερά. Είναι τρομερό αυτό. Αυτό δείχνει την θολούρα την ιδεολογική σε αυτό το κόμμα, κατά την άποψή μου. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γνήσιο κόμμα, αυτό που λέμε του γουοκισμού, της πολιτικής ορθότητας. Δηλαδή όποια μειοψηφική ομάδα είναι υπό την προστασία του και σηκώνει, ας πούμε, το λάβορο της προστασίας. Όποια να είναι αυτή. Είναι οι μετανάστες, είναι οι ομοφιλόφιλοι, όποια είναι στη Γάζα τώρα, εκεί, ας πούμε, όποια μικρή μερίδα ανθρώπων, ας πούμε, σηκώνει το λάβαρο της υποστήριξης. Φυσικά ξεχνάει να υποστηρίξει και τους Κυπρίους, τους αδελφούς που είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας κλπ. Βλέπετε, είναι και επιλεκτικός ο γουοκισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει για πολλά χρόνια και έχει ένα κυβερνητικό αποτύπωμα αφήσει. Πλέον τι πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου το ΠΑΣΟΚ στηρίχτηκε στις επιδοτήσεις που έδωσε πολλά χρήματα και στον απλό πολίτη, επιδοτήσεις όμως, όχι παραγωγικές επενδύσεις, και σε έναν πατριωτισμό, στηρίχτηκε και στον πατριωτισμό. Οι επιδοτήσεις σταμάτησαν πλέον με τα πακέτα, σταμάτησαν τα πακέτα τα ευρωπαϊκά, σταμάτησαν και οι επιδοτήσεις. Ο δε πατριωτισμός του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ακυρώθηκε με την πρωθυπουργία του Σμίτη. Γι' αυτό βλέπετε ότι φιλορροή δεν έχει αποτύπωμα ιδεολογικό πλέον. Κομμουνιστικό κόμμα? Το Κομμουνιστικό κόμμα είναι λίγο περίεργο. Ας πούμε, έχει σηκώσει τη σημαία της προοδευτικότητας και της δημοκρατίας, αλλά πρεσβεύει τη δικτατορία. Είναι καταπληκτικό αυτό, ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν έχει και καμία απήχηση και λαϊκή. Κυμαίνεται εκεί γύρω στο 6-7%. Αν πάρει κανένα 8%, τότε θα βγει στους δρόμους και θα πανηγυρίσει. Στην ελληνική λύση τώρα βλέπουμε κάτι που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, την άνοδο της ακροδεξιάς. Στην Ελλάδα πώς το προσεγγίζετε? Η δεξιά, ξέρετε, είναι ένα συνοθήλευμα. Σηκώνουν σημαίες ευκαιρίες. Είναι όπως το Λάος. Σήκωσε τη σημαία της Ορθοδοξίας, δεν είναι καμία σχέση φυσικά με αυτό. Έπιασε, εντάξει, βγήκε στο Κοινοβούλιο για κανένα δύο φορές. Μετά διαλύθηκε. Η ελληνική λύση είναι ένα εμπορικό, θα έλεγα, κόμμα. Ας πούμε, εντάξει, χαρακτηρίζεται από το εμπορικό πνεύμα του αρχηγού της. Και δεν έχει μια σταθερότητα. Και αρχίζουν τώρα τελευταία και ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι έχει κάτι ατασταλίες και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχουν αποτύπωμα λαϊκό αυτά τα κόμματα. Οι Σπαρτιάτες είναι αμφίβολο αν θα συμμετάσχουν, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, ναι, γιατί ακόμα είναι σε δικαστικές διαμάχες. Τι υπολογίζετε? Βγήκε, θα έλεγα ότι ήταν μια ψήφους διαμαρτυρίας που έβγαλε τους Σπαρτιάτες. Δεν έχουν και αυτοί ένα αποτύπωμα ιδεολογικό. Λένε ότι κινούνται στην δεξιά. Αλλά ποια δεξιά, δεν το λένε, και επειδή τους κυνηγάει συνέχεια και ο νόμος, δεν μιλάνε κιόλα. Πλεύση ελευθερίας? Η πλεύση ελευθερίας, ναι, είναι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα που έχει πάρει τη μορφή της οικογένειας. Τελευταίο, άφησα να μου σχολιάσετε το κόμμα Νίκη. Ξέρετε, η Νίκη είναι και αυτό ένα από τα φαινόμενα της κομματοκρατίας στη χώρα μας. Ο ελληνισμός ανέκαθεν ποτέ δεν θρησκειοποίησε την πολιτική. Από τους ομηρικούς χρόνους, ο πολιτισμός, ο ελληνισμός, ο ελληνικός πολιτισμός ήταν πάντοτε θεοκεντρικός, αλλά όχι θεοκρατικός. Γι' αυτό δεν έπιασε ποτέ κάποιο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κυβερνούσαν και ακόμη και σήμερα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Στην Ελλάδα δεν έπιασε, δεν είναι μέσα στο είναι μας. Δεν είναι στη συνείδησή μας αυτό το στοιχείο. Αυτό
τον έδειξε, ήθελε να τον αδείξει με αυτή την προσέγγιση, την θρησκεοποίηση της πολιτικής, η Νίκη, η οποία ουσιαστικά και αυτοαναιρείται, ξέρετε, και το, κόμμα, και το όνομα που πήρε Νίκη. Η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός δεν μιλάει για νίκες, μιλάει για αγάπη, μιλάει για εξίσωση όλων των ανθρώπων, για αλληλεγγύη κλπ. Γιατί η νίκη υποδηλώνει και ότι κάποιος θα χάσει και τον ιτημένο. Δηλαδή είναι και αυτό ένα κόμμα, θα έλεγα, θνησιγενές, που δημιουργήθηκε ως μια ομάδα πίεσης με επικεφαλής τον αρχηγό της, τον ξέχασα το όνομά του, ο οποίος, ο οποίος ο άνθρωπος αυτογραφούσε επί σειρά ετών και μετέφερε, ας πούμε, αυτές τις, τα αποτυπώματα, τα συγγραφικά του αποτυπώματα και σε ένα κόμμα. Και αποτελείται και αυτό το κόμμα από διάφορες, έτσι, θα έλεγα, προσωπικότητες. Άλλοι είναι απόστρατοι, άλλοι είναι δικαστικοί, οι οποίοι τώρα κατηγορούν το σύστημα. Το σύστημα το οποίο τους ανέδειξε. Γι' αυτό νομίζω δεν έχει και αυτό βάσεις. Δηλαδή κατηγορούν το σύστημα είναι σαθρό. Και... ναι, αλλά το σύστημα αφού ήταν σαθρό, ανέδειξε εσάς. Γιατί σας ανέδειξε? Ένα σαθρό σύστημα ανέδειξε έναν ικανό. Και αυτοί πέφτουν σε αντιφάσεις. Και τα στελέχη της πέφτουν σε αντιφάσεις. Γι' αυτό νομίζω δεν έχει και αυτό. Είναι θνησιγενές, νομίζω, κατά την άποψη μου κόμμα. Κύριε Μούρτο, με όλη αυτή την περιγραφή μας βοηθήσετε να ψηλαφίσουμε λίγο το πολιτικό ανάγλυφο σύμφωνα με την εκτίμησή σας πάντα, και θέλω να κλείσουμε γυρίζοντας στην αρχή. Ο κόσμος σε μερικές μέρες θα κληθεί να ψηφίσει για το μέλλον της χώρας και για το μέλλον της Ευρώπης, κατά συνεκδοχή. Πόσο εύκολο είναι να προσέλθει ο μέσος ψηφοφόρος και να ψηφίσει με βάση τις αξίες και όχι τις ιδέες? Πολύ ωραία. Να πω μία λέξη. Ναι. Η Ευρώπη διέρχεται μία βαθύτατη κρίση. Και η κρίση, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ποτέ οι κρίσεις, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, δεν ήταν ούτε οικονομικές, ούτε περιβαλλοντολογικές, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πάντοτε ήταν πνευματικές. Η κρίση της Ευρώπης και της Ελλάδας είναι πνευματική. Όταν ακυρώσαμε τους κλασικούς, την κλασική παιδεία, την πατερική παιδεία, δεν παίρνουμε νάματα από τη σοφία αυτών των ανθρώπων, η κατρακύλα, η παρακμιακή, είναι το αποτέλεσμα της σημερινής Ευρώπης, σε αντίθεση, και με αυτό κλείνω, με αυτό που συμβαίνει στην Ασία, που γνωρίζουν μια, οι κλασικές σπουδές στην Ασία γνωρίζουν μια θεαματική άνθηση στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στη Σιγκαπούρη. Καταπληκτικά πράγματα. Οι αρχαίοι Έλληνες εκεί. Και εμείς τους έχουμε καταργήσει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, τι αρχές και τι αξίες θα δώσουμε στον πολίτη, θα τον εμπνεύσουμε για να έρθει για να μας ψηφίσει για μια καλύτερη αυριανή Ευρώπη? Κύριε Μούρτο, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που κάνατε. Πιστεύω ότι θα είναι πολύτιμη για να διαμορφώσει την κρίση του ο μέσος ψηφοφόρος και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.